Καλησπέρα σε όλους και όλους. Όπως γνωρίζετε, αύριο Τετάρτη συμπληρώνονται 100 ημέρες από την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Στο διάστημα αυτό, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ήδη έγιναν πολλά. Αντιλαμβάνονται ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μοιάζεται για αυτούς. Μοιάζεται για τους πιο αδύναμους, μειώνοντας φόρους και αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Μοιάζεται για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, από τους εγκαυματίες και τους πυρόπληκτους στο μάτι, μέχρι τους πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες, με αδυναμία των φαρμάκων τους στις κλινικές αρχικά και σε λίγο στο φαρμακείο της γειτονιάς τους. Μοιάζεται για όλους τους Έλληνες, υλοποιώντας όσα δεσμεύτηκε προεκλογικά. Μέσα σε 100 μέρες, η χώρα άλλαξε ταχύτητα. Άλλαξε η εικόνα της. Και τα αποτελέσματα άρχισαν να γίνονται ορατά. Απαριθμώ συνοπτικά ορισμένα από αυτά. Οι προσδοκίες για την πορεία της οικονομίας βελτιώθηκαν θεαματικά. Ενδεικτικά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος έκλεισε στις 107,2 μονάδες το Σεπτέμβριο, η υψηλότερη επίδοση από το Μάρτιο του 2008. Δεύτερον, η Ελλάδα δανείστηκε έντοκα γραμμάτια με αρνητικό επιτόκιο για πρώτη φορά στην ιστορία της, την περασμένη Τετάρτη. Τρίτον, η Ελλάδα δανείστηκε με επιτόκιο μόλις 1,5% για δεκαετές ομόλογο, ενώ το επιτόκιο ήταν 3,9% λίγους μήνες πριν. Τέταρτον, ο ΕΝΦΙΑ ήδη από φέτος μειώθηκε κατά 22% μεσοσταθμικά. Πέμπτον, βελτιώθηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων με αποτέλεσμα 1.155.000 οφειλέτες να ρυθμίσουν 11,5 δις ευρώ οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Έκτον, χορηγήθηκαν 66.000 αυξημένες συντάξεις κυρίας που είχαν μειωθεί δραματικά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έβδομον, επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ 100 εκατομμυρίων ευρώ περίπου στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όγδον, αυξάνουμε κατά 10 εκατομμύρια ευρώ περίπου και καταβάλουμε προκαταβολικά το επίδομα θέρμανσης για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Ένατον, ξεμπλοκάραμε τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπως το ελληνικό, στο λιμάνι του Πειραιά, στη Χαλκιδική. Δέκατον, παίρνουμε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως η απολιγνητοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας μέχρι το 2028 και η κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021. Εντέκατον, απενεργοποιήθηκε η ορολογιακή βόμβα της ΔΕΗ. Δωδέκατον, επανήλθε η κυβερνησιμότητα σε δήμους και περιφέρειες και εγκρίθηκαν πόροι 180 εκατομμυρίων ευρώ για τεπλημμυρικά έργα σε όλη τη χώρα. Δέκατον, καλύφθηκαν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία με πρόσληψη 30.350 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού, βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού. 14. Καταργήθηκε το άσυλο βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια. 15. Τρομολογήθηκε η πρόσληψη 1.500 αστυνομικών. 16. Εκενώθηκαν κτίρια που είχαν καταληφθεί για χρόνια. 17. Δεν θρυνήσαμε ούτε ένα θύμα αυτό το καλοκαίρι, παρά τις πολύ περισσότερες πυρκαγιές σε σχέση με πέρυσι, ενώ και οι καμένες εκτάσεις ήταν πολύ λιγότερες. 18. Παρέχουμε πλήρη και δωρεάν περίθαλψη στους εγκαυματίες που άφησε η τραγωδία στο μάτι. 19. Μπήκε τέλος στις ουρές της ντροπής έξω από τα φαρμακεία του ΕΠΗ, καθώς και στην ταλαιπωρία συμπολιτών μας με βαριές ασθένειες, χορηγώντας τους φάρμακα από τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία. 20. Αυξήθηκαν τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τους πολίτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ πύκνωσαν και τα δρομολόγια του μετρό. Μόνο για τα λεωφορεία στην Αθήνα κυκλοφορούν πλέον 1.070 οχήματα από 900 περίπου πέρυσι, ενώ στη Θεσσαλονίκη 317 από 215 που παρέλαβε η νέα διοίκηση του ΟΑΣΤ. 21. Αυξάνουμε κατά 45% τα κονδύλια για τις άγονες γραμμές στα νησιά μας. 22. Ο Πρωθυπουργός επανασυστήνει την Ελλάδα στον κόσμο μέσα από τις διεθνείς επαφές του. Με 22 σημαντικές συναντήσεις από τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη μέχρι τους Γενικούς Γραμματείς του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ, κυρίους και κυρίους Γκουτέρες και Στόλτεμπεργκ αντίστοιχα, και από ηγέτες όπως ο Πρόεδρος Μακρόν και Καγκελάριος Μέρκελ μέχρι τους Πρωθυπουργούς της Αυστραλίας και της Ινδίας, Σκοτ Μόρισον και Νερέντα Μόντι αντίστοιχα. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Γιατί ακολουθούν οι επόμενες 100 μέρες και στις επόμενες εβδομάδες οριστικοποιείται και έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή ο προϋπολογισμός για το 2020. Ένας προϋπολογισμός που θα επιβεβαιώσει τις προοπτικές για ισχυρή ανάπτυξη αλλά και θα διαφυλάξει τη δημοσιονομική ισορροπία. Τονίζω ότι πλέον και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αναγνωρίζουν ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει δημοσιονομικό κοινό ούτε το 19 ούτε το 2020. Αυτή η εικόνα αναμένεται να αποτυπωθεί στην έκθεση της Κομισιόν τον Νοέμβριο. Στο νέο προϋπολογισμό περιλαμβάνονται μέτρα αναθέρμανσης οικονομίας
και κοινωνικής στήριξης που συνολικά φτάνουν τα 1,2 δις ευρώ, όπως μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας και κίνητρα κατά της υπογεννητικότητας, ελάφρυνση των βαρών για τα φυσικά πρόσωπα, μείωση των φόρων για τις επιχειρήσεις, ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, ψήφιση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου επενδύου στην Ελλάδα για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα Τρίτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που συμπεριλαμβάνει και την αυστηροποίηση του αντικαπνιστικού νόμου. Σε δημόσια διαβούλευση έχει ήδη τεθεί και το νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, που θα μειώσει δραστικά το φόρτο των δικαστηρίων και θα συμβάλλει στην επίσπευση απονομής της δικαιοσύνης. Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και το νομοσχέδιο με μέτρα κατά της χειραγώγησης αθλητικών αγώνων και την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Έως τις αρχές Νοεμβρίου θα ψηφιστούν επίσης οι τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι προβληματικές διατάξεις που έσπευσε να καθιερώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα έχει ψηφιστεί και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα περιλαμβάνονται οι ελαφρύνσεις που ανακοινώσαμε, αλλά και μια συνολική παρέμβαση στο πλαίσιο της φορολογίας, με σημαντική απλοποίηση των κωδίκων και με περισσότερα επενδυτικά κίνητρα για όσους θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Παράλληλα, ξεκινά αύριο, στη 1.30 το μεσημέρι, κατόπιν της χθεσινής επιστολής του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, διάλογος με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμάτων για την κατάρτιση νομοσχεδίου κοινής αποδοχής, με το οποίο θα δίνεται στους εκτός επικρατείας Έλληνες εκλογής η δυνατότητα να ψηφίζουν από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υιοθετήσει για το σκοπό αυτό κάθε γόνιμη πρόταση. Απαράβατη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση της ισότητας της ψήφου για όλους τους Έλληνες ψηφοφόρους όπου και αν διαμένουν. Δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πριν ολοκληρωθεί το 2019, σειρά επίσης έχουν το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, η μεταρρύθμιση ώστε να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία τα πανεπιστήμια μας, ο νόμος που θα απαλλάσσει τη ΔΕΗ από τον ασφιχτικό έλεγχο του δημοσίου σε θέματα καθημερινής λειτουργίας και θα χωρίζει τη ΔΕΠΑ σε δύο τμήματα, ΔΕΠΑ Εμπορία και ΔΕΠΑ Υποδομές, και θα προσδιορίζει τη νέα μέθοδο για την ιδιωτικοποίησή της. Το νέο ασφαλιστικό που θα είναι συμβατό με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και βέβαια η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης. Φέρω τώρα σε κάποια στοιχεία για το σχέδιο Ηρακλής. Ένα από τα βασικά στοιχεία που παρέτειναν την ελληνική κρίση ήταν το βουνό των κόκκινων δανείων και η συνακόλουθη αδυναμία των τραπεζών να χορηγήσουν ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε, το σχέδιο Ηρακλής για τη μείωση των κόκκινων δανείων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή πριν από το τέλος του χρόνου. Η έγκριση του, και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, λιγότερο από τρεις μήνες, αποτελεί μεγάλη επιτυχία, η οποία στηρίχθηκε στη συνεργασία της κυβέρνησης με όλους τους παράγοντες του τραπεζικού συστήματος, την Τράπεζα της Ελλάδος, τις τράπεζες και το του Χουσού. Η εφαρμογή του σχεδίου θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τους πολίτες, τις τράπεζες, το δημόσιο και γενικότερα για την ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά, ο Ηρακλής θα επιτρέψει στις τράπεζες να βγουν εκταμένα στις αγορές το 2020, αντλώντας κεφάλαια με χαμηλό κόστος. Σημαντικά μικρότερο από το κόστος δανεισμού σε σχέση με πρόσφατες εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων όπως της Εθνικής και της Τράπεζας Πειραιώς. Τον λόγο σχέδιο θα απαλλάξει σε πρώτη φάση τις τράπεζες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια 30 δις ευρώ, δηλαδή από το 40% του αποθέματος των κόκκινων δανείων. Θα τους επιτρέψει δηλαδή να ανοίξουν τη στρόφιγγα για τη ροή χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία. Και μάλιστα αυτό θα γίνει χωρίς οι Έλληνες φορολογούμενοι και ο κρατικός προϋπολογισμός να επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ. Αντιθέτως, θα υπάρξει όφελος από τις προμήθειες που θα εισπράξει το δημόσιο για την παροχή εγγυήσεων ύψους 9 δις ευρώ περίπου, οι οποίες θα ανέλθουν στα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τονίζουμε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης έχει στόχο να βελτιώσει τις αποτιμήσεις των τραπεζών προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων που κλήθηκαν να στηρίξουν τις τράπεζες με συνεχόμενες ανακεφαλαιοποιήσεις τα χρόνια της κρίσης. Η κυβέρνηση νοιάζεται για τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Εύβοια για τα εγκαίνια του αιωλικού πάρκου ισχύως 154 ΜΒ της Enel Green Power. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στη χώρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον χώρο της αιωλικής ενέργειας. Η εμβληματική αυτή επένδυση, άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζει τη στροφή της εχώριας αγοράς στις πράσινες και καθαρές μορφές ενέργειας, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας μας. Αύριο, 16 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην έναρξη του εορταστικού κύκλου εκδηλώσεων
για την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αμαχία της Σαλαμίνας. Η εκδήλωση θα γίνει στο Ζάπιο Μέγαρο με την παρουσία και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 17-18 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει αρχικά στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και εν συνεχεία στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 19 και 20 του μήνα, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στη Μεσσηνία. Το Σάββατο θα μιλήσει σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας με θέμα «Η επίδραση των επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες», το παράδειγμα της Κώστα Ναβαρίνο. Στη συνέχεια, θα περιοδεύσει στο κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας και θα μεταβεί στην Καρδαμίλη για να παραστεί στα εγγένεια της ανακαινισμένης οικίας του αείμνηστου Βρετανού φιλέλληνα και συγγραφέα Patrick Lee Fermor. Τέλος, την Κυριακή θα παραστεί στον εορτασμό της 192ης επετείου από την αμαχία του Ναβαρίνου στην Πύλο. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Κύριος Μουρολάτος. Κύριε Εκπρόσωπε, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής την 5η για την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο φόντο των εχθροπραξιών της Τουρκίας στη Μεθόριο με τη Συρία, πώς ικανοποιημένη αισθάνεται η Αθήνα από το κείμενο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και με ποιο πλαίσιο προσέγγιζε ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες? Ευχαριστώ. Εχθές έγινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σήμερα ακολουθεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παραπέμπω καταρχάς στη δήλωση του κυρίου Δένδια εχθές, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να φτιάξει ένα πλαίσιο κυρώσεων προς την Τουρκία για την παραβατική της δραστηριότητα τόσο στη Συρία όσο και τις προκλητικές της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ της Κύπρου. Είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με τους εταίρους μας να συγκεκρινοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο εφόσον χρειαστεί και να υπάρξει αυτή η συντονισμένη ενέργεια από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία και να συμμορφωθεί προς το διεθνές δίκαιο και το κοινοτικό κεκτημένο. Παρακαλώ. Ναι, επ' αυτού, κύριε Εκπρόσωπε. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι ακριβώς επειδή και το μεταναστευτικό και ο ρόλος της Τουρκίας είναι κρίσιμος στο θέμα αυτό, θεωρεί η κυβέρνηση ότι όποια χρηματοδότηση πρέπει να προϋποθέτει ουσιαστικά συγκεκριμένες κινήσεις από την Τουρκία και τερματισμό των έκνομων δραστηριοτήτων της στην Κυπριακή ΑΟΣ? Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία που καλούνται τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο να διαφυλάξει. Από τη μία μεριά, να μπορέσει να πιέσει την Τουρκία για να συμμορφωθεί προς το διεθνές δίκαιο και το κοινωνικό κεκτημένο, όπως είπα πριν, και από την άλλη να μην εγκαταλείψει τους πρόσφυγες. Και ξέρετε, υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιοι εντός της ενδοχώρας της Τουρκίας. Άρα, οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς την πλευρά της Τουρκίας, για την οποία κανείς με ανθρωπιστικά αισθήματα δεν είναι αντίθετος, θα πρέπει να συνδυάζεται με σαφείς ενέργειες της Τουρκίας που θα τερματίζουν την προκλητική της συμπεριφορά. Προς αυτό εργαζόμαστε μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς του Πρωθυπουργού για την ψήφο των αποδήμων. Έγινε συζήτηση και για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό που θέλω να μας πείτε είναι εάν πράγματι στο τραπέζι έπεσαν συγκεκριμένα ονόματα, εάν υπάρχουν αυτά τα ονόματα και ποια είναι η γενικώς θέση της κυβέρνησης για αυτό το ζήτημα. Ναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι νωρίς για οποιαδήποτε ονοματολογία για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπο του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο δεύτερος, ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, όπως γνωρίζετε, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν το τέλος του έτους. Και φυσικά το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος είναι υπό αναθεώρηση, όπως ξέρετε, από την προηγούμενη Βουλή. Επομένως, περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προς το τέλος του έτους θα λάβει τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες θα δρομολογήσουν και το θέμα των ονομάτων, όπως είπατε, προκειμένου να εκπληρώνεται το πνεύμα του Συντάγματος. Ένας πρόεδρος ευρείας αποδοχής. Κύριε Εκπρόσωπε, επιστρέφω λίγο στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Θέλω να σας ρωτήσω πότε περιμένουμε στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το άσυλο και αν θα υπάρχουν καθόλου αλλαγές σε σχέση με αυτά που έχουν ήδη υποθεί. Και αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμα, ένα σχόλιο για στοιχεία δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειρίζεστε μέχρι σήμερα την κατάσταση και μάλλον σας βρίσκουν ανέτοιμους, σας βρήκαν δηλαδή ότι δεν ήσασταν έτοιμοι σε αυτό σε διαχείριση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Το μεταναστευτικό προσφυγικό ζήτημα είναι ένα κορυφαίο ζήτημα που δεν είναι μόνο ζήτημα διαχείρισης είτε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είτε στην ενδοχώρα. Είναι ένα ζήτημα που ακουμπά όλη την κοινωνία. Και ακουμπά όλη την κοινωνία γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει συσσωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στα νησιά μας και στην Ελλάδα γενικά χωρίς
να μπορέσουμε να έχουμε εκπλήρωση της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δηλαδή χωρίς να γίνονται επιστροφές από τη δική μας την πλευρά προς την Τουρκία, αλλά και χωρίς να προχωρά γρήγορα η διαδικασία απονομής ή απόρριψης των αιτήσεων ασύλου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα μείωνε τον αριθμό των διαναμενόντων στη χώρα μας. Εμείς προσπαθούμε αυτά να τα ξεμπλοκάρουμε. Επιμένουμε στα τέσσερα βασικά σημεία της πολιτικής μας, δηλαδή επιτάχυνση της απονομής ασύλου, φύλαξη των συνόρων μας, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα και αύξηση των επιστροφών. Όλα αυτά θα τα δείτε να ξεδιπλώνονται και μέσα από το νομοσχέδιο που όπως είπατε, το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα να είναι έτοιμο, ενδεχομένως και γρηγορότερα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορέσουν να κρίνουν αυτή την πολιτική όταν θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς, όχι όταν εξαγγέλλεται, όπως τις τελευταίες εβδομάδες. Πότε θα αποδώσει καρπούς? Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλο το χρονικό διάστημα του χειμώνα, ώστε οι αρχές της άνοιξης να έχουμε δείξει αυτά αποτελέσματα στους Έλληνες πολίτες, είτε αυτό αφορά αποσυμφόρηση των νησιών, είτε αυξημένες επιστροφές, είτε τα κλειστά κέντρα, είτε γενικά την επιτάχυνση της απονομής ασύλου, όπως είπα και πριν. Παρακαλώ. Κύριε Κρόσοπε, μια και κάνετε και αναφορά στις τράπεζες, τις τελευταίες μέρες έχουμε ενημερωθεί ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε μια σειρά από αυξήσεις σε όλες τις παροχές τους. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης γι' αυτό? Σε αυτή την φάση δεν έχω κάποιο σχόλιο ιδιαίτερο. Ξέρετε όμως ότι πάντα η πολιτική δική μας είναι η πολιτική ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επομένως, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, είτε με τη χρήση e-banking, εφόσον αυξάνει τον όγκο των συναλλαγών και μειώνει το διοικητικό κόστος για τις τράπεζες, πρέπει να οδηγεί σε μείωση χρεώσεων για τους χρήστες, όλους τους Έλληνες πολίτες που εμείς καλούμε να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να μειωθεί η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή. Παρακαλώ. Υπάρχει το θέμα των αναδρομικών για τους συνταξιούχους. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις για την κυβέρνηση σχετικά με την επιστροφή τους και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ή ακόμα είναι κάτι που το εξετάζεται? Αυτή τη στιγμή είναι ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται, γιατί δεν έχουμε ακόμη στα χέρια μας τις οριστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας παρά μόνο περιλήψεις. Αναμένουμε να τις δούμε και θα προχωρήσουμε σε αυτό που έχουμε πει, δηλαδή στην ικανοποίηση των αποφάσεων των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Όσον αφορά το ζήτημα των αναδρομικών αποδοχών κλπ., όπως ξέρετε, από την περίληψη έχουμε δει ότι αφορά από τις 4 Οκτωβρίου του 2019 και μετά. Άρα, οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση δική μας θα καλύπτει και αυτό το χρονικό διάστημα, όποτε και αν έρθει και όποτε και αν καταβληθούν τα χρήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.